να παρεκκλίνονται οι στόχοι αρνητικά με ύφεση βαθύτερη από την αναμενόμενη. Για ποιους λόγους δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ήδη υπάρχει πρόβλημα και θέλω να σας πω γιατί έχει υπάρξει και μία αυτή την περίοδο μία αντίληψη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχουν πάθει βέρτιγκο αυτή τη στιγμή και είναι μία σύστολη κινδυνολογία η οποία αποτυχάνει κάθε φορά. Έχει ξεκινήσει από την πρώτη αξιολόγηση. Αποτυχάνει, συνεχίζουν. Αποτυχάνει, συνεχίζουν. Και αναζητεί διαρκώς ευκαιρία να τρομοκρατήσει την κοινή γνώμη. Εγώ σας ρωτήσω. Εγώ λέω λοιπόν, αυτό είναι που. Ναι, αυτό όμως βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Εχθές ήταν σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εφημερίδες, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 13 milestones τα οποία αφορούν την δόση του, τα προαπαιτούμενα των 2,8 δις, και είμαστε σαφείς από χθες και το λέμε ότι έχουν τελειώσει όλα, υπάρχουν 2-3 τεχνικές λεπτομέρειες και αυτό έχει τελειώσει και μάλιστα είναι και με επιβεβαίωση των Ευρωπαίων. Τώρα λέω λοιπόν, βεβαίως, αλλά όχι το λέω, θα σου πω κύριε Μπουζούκ, γιατί το βάζω, γιατί διαμορφώνεται μία εικόνα χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Αυτό δεν λέω, τίποτα άλλο. Δηλαδή συνάδελφοι που κάνουν ρεπορτάζ και λίγα, μην ξεκινήσουμε. Κυρία Μπουζούκου, λέω λοιπόν, λέω λοιπόν ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και πρέπει να είναι και με τα στοιχεία. Και αποδεικνύει η πορεία μέχρι σήμερα ότι. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι. Να τελειώσω το ερώτημα. Βεβαίως, αλλά επειδή ανοίγετε πάρα πολλά ζητήματα και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να σας ακούσω και να σας απαντήσω. Αλλά ακόμα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος παραδέχονταν ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων. Μας λέτε λοιπόν τώρα ότι έχουν υλοποιηθεί και μόνο 2-3 δεν έχουν υλοποιηθεί. Βεβαίως. Δεν ξέρω πια για ποιες στελέχη θα αναφέρετε. Είμαι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και σας λέω λοιπόν επίσημα ότι αυτό θα ολοκληρωθεί. Φαντάζομαι ότι η δήλωσή σας αυτή αργότερα θα αναπαραχθεί, κύριε Ρήγα. Ναι, βεβαίως να αναπαραχθεί. Δεν είναι και λέω θα υλοποιηθεί. Για να μην λέτε ότι την αναπαράγεται. Η φυσική θέλω τώρα να τελειώσω για τα έσοδα. Και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαννάκη, παρακαλώ. Επειδή υπήρξε μια με το θέμα των εσόδων από χθες. Από χθες προχθές δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω ότι στα έσοδα ήδη είναι μειωμένα του Αυγούστου σε σχέση με τον προϋπολογισμό, αλλά δεν υπολογίζεται μέσα εκεί η πρώτη δόση του έμφυα, η πρώτη δόση του έμφυα θα μπει και θα είναι στην επόμενη περίοδο, που σημαίνει θα υπερβεί ο στόχος του προϋπολογισμού αυτό το οποίο ήταν λοιπόν, την προηγούμενη περίοδο. Κύριε Βιαννάκη, ήσασταν ναι σε όλα όταν κυβερνούσατε. Τώρα